Τι έγινε ρε μωρό μου? Sorry. Πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ενώ το σκεφτόμουν όλη μέρα και είχα τρελή όρεξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι? Σαν τι? Οτιδήποτε. Κάτι που θα πρέπει να το μάθω. Κάτι που σε απασχολεί και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, ας πούμε. Μπα, όχι τίποτα ιδιαίτερο και περίεργο. Εντάξει, κλασική πίεση στη δουλειά, αλλά αυτό δεν είναι λόγος. Μήπως φταίω εγώ? Εσύ, γιατί να φταίς εσύ? Ξέρω εγώ, μήπως κάνω κάτι που σε ξενερώνει, που σε χαλάει, που σου αποσπάει την προσοχή. Όχι ρε μωράκι μου, μην το μεταθέτουμε τώρα, το πρόβλημα δικό μου είναι. Να το θέσω αλλιώς. Μήπως μπορώ να κάνω κάτι για να σε βοηθήσω? Σου είπα, δεν έχει να κάνει με σένα. Ναι, αλλά εφόσον έχει να κάνει με σένα, θέλω να κατανοήσω τι σου συμβαίνει. Δεν θέλω να γίνω πιεστική, μωρό μου, αλλά ξέρεις, σκέφτομαι μήπως δεν με θέλεις πια. Μην το πάρεις εγωιστικά, αλλά κι εγώ γυναίκα, είμαι, αγχώνομαι, ε. Νιώθω χάλια, μωρέ. Ανήμπορος. Και νιώθω ότι βάζω και σένα στη διαδικασία να σκέφτεσαι όλα αυτά. Ποιος ξέρει που πηγαίνει το μυαλό σου τώρα? Φαινά δεν πηγαίνει το μυαλό μου. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Μαζί είμαστε, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Σε ευχαριστώ, ρε μωρό μου. Θέλω να βρω ότι πάει στραβά. Δεν μπορώ άλλο, αγχώνομαι. Ναι, και όσο αγχώνεσαι, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, άκου. Θα κανονίσω ένα ραντεβού. Ραντεβού? Με άλλον? Για να σε ικανοποιήσει? Όχι, με έναν ειδικό εννοώ. Για να δούμε τι συμβαίνει, να μας πει δύο πράγματα. Είμαστε οκ? Okay. Ότι θα κατέλεγα στους ειδικούς για να... Δεν θα το πίστευα ποτέ. Δεν χρειάζονται ντροπές και δεύτερες σκέψεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, μωρό μου.